Δικάζεται την 3η 14 Νοεμβρίου στο τριμελέ εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκη η υπόθεση του τηλεπαρουσιαστή Στάθη Παναγιοτόπουλου για την δημοσιοποίηση μέσω του διαδικτύου υλικού με προσωπικέ στιγμέ πρώην συντρόφου του. Συγκεκριμένα, ο τηλεπαρουσιαστή θα καθίσει στο εδόλιο κατηγορούμενο για την πρώτη υπόθεση που αποσχόλησε την δικαιοσύνη. Πρόκειται για την υπόθεση που τον Φεβρουάριο του 2022 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών με τριετή αναστολή καθώς και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης για τη διαρροή βίντεο με 31χρονη πρώην συντροφό του. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο παρουσιαστής κατηγορείται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή κατά εξακολούθηση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη διαφώνησε με την απόφαση και άσκησε έφεση, ζητώντα ο παρουσιαστή να δικαστεί για κακούργημα και όχι για πλημέλημα. Τόσο η έφεση του κατηγορούμενου, όσο και η έφεση που άσκησε ο εισαγγελέα για τη μετατροπή τη κατηγορία σε κακούργημα, θα κρυθεί από το δικαστήριο τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου. Τέλο, η δικηγόρο του θύματο, Σταυρού Λαπριλή, σε δήλωσή τη ανέφερε μεταξύ άλλων. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχουμε δύο διαφορετικέ εφέσει. Η μία επί τη θα αποκλείσει την άλλη, αναλόγω ποια θα γίνει δεκτή από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και αναμένουμε την κρίση του δικαστηρίου ω προ τον χαρακτηρισμό τη υπόθεση.